εκ μέρου τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, του κόμματο που για 45 χρόνια υπήρξε άξιος τέλεχό του, απευθύνω αυτό το χαιρετισμό. Για την απώλεια τη συντρόφισά μα και τη Φιδάκη, που έφυγε πρόωρα, πενθούμε σήμερα. Βρισκόμαστε όλοι εδώ, συγγενεί, φίλοι, σύντροφοι, για να την αποχαιρετήσουμε και να την κατεποδώσουμε στον τελευταίο τη ταξίδι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος με μεγάλη θλίψη, βαθύ πόνο, αλλά και με περηφάνεια αποχαιρετά σήμερα ένα άξιο μέλος της. Μια σπουδαία συντρόφισσα που με την πολύχρονη προσφορά της, τη συνέπεια και το ήθος της, τίμησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μια κομμουνίστρια και ξεχωριστή αγωνίστρια που έφερε επάξια τον τίτλο του μέλους και του θελέχους του ΚΚΕ, που με απαράμιλη υπευθυνότητα ασκούσε πάντα τα κομματικά της καθήκοντα, ενισχύοντας την πίστη και τη σταθερότητα στα ιδανικά μας. Πάλευε μαχητικά αναδεικνύοντας κάθε φορά την ευθύνη του αγωνιστή σε κάθε ζήτημα. Ήξερε να ακούει και να επικοινωνεί με την άποψη των συντρόφων της. Ήταν αγέροχη μιλούσε απλά λιτά και καθαρά. Ήταν σταθερή στις επιλογές της, αποτελεσματική στη δράση μας. Συντρόφη Σακέτη, πικραθήκαμε απάνταστα από τον πρόωρο θάνατό σου. Με δυσκολία θα τον αποδεχτούμε, αλλά με πείσμα, όπως και εσύ θα ήθελες, θα συνεχίσουμε κρατώντας ζωντανή τη μνήμη σου. Μας λείπει το βλέμμα σου, το χαμόγελό σου, η χαρά και η αισιοδοξία σου για τη ζωή και το κόμμα. Κρατάμε το πείσμα σου να παλεύεις θαραλέα τις δυσκολίες. Αποτελείς παράδειγμα στο δύσκολο αγώνα που δίνουμε για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος, για να γίνουν πράξη τα ιδανικά, τα ιδανικά και οι αξίες μας. Για όλους εμάς που σε γνωρίσαμε, θα θυμόμαστε την αποφασιστικότητά σου για την υλοποίηση των στόχων μας. Ήσουν ταγμένοι απόλυτα και ολοκληρωτικά στην υπόθεση του κόμματος για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Πάντοτε ανήσυχη και πρωτοπόρα. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τη ρουτίνα στην κομματική δουλειά. Δεν το βάλες ποτέ κάτω. Ακόμη και τις μεγάλες δυσκολίες με την αρρώστια σου τις αντιμετώπισες με αφάνταστη καρτερικότητα και δύναμη. Υπήρξες παράδειγμα ανιδιοτελούς και ακούραστης κομμουνίστριας. Η συντρόφισσα και τη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Ήταν παιδί εργατικής οικογένειας. Η μητέρα της ήταν εργάτρια στην κλωστοϊφαντουργία και ο πατέρας της εργάτης, οδηγός φορτηγού, ο οποίος συμμετείχε στην νεανική αντίσταση μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ. Εργάστηκε και η ίδια ως εργατοϋπάλληλος του ιδιωτικού τομέα σε εργοστάσια εινοποίησης, ποτοποιίας και από το 1988 στο Ριζοσπάστη και στο εκδοτικό του κόμματος στη σύγχρονη εποχή από υπεύθυνε θέσεις. Η συντρόφισσα και τη συμμετείχε στις αντιδικτακτορικές κινητοποίησεις του λαού και της νεολαίας της χώρας μας μέσα από τις γραμμές της δημοκρατικής κίνησης και του Συλλόγου Νέων Φιλαδέλφια και φυσικά συμμετείχε και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Με την πτώση της Χούντας και την ομιμοποίηση του κόμματος και της ΚΝΕ, η συντρόφισσα και τη Φιδάκη οργανώθηκε στις αρχές του 1975 στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και το 1977 στο κόμμα στις οργανώσεις της Νέας Φιλαδέρφειας. Έκτοτε αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην υπόθεση της εργατικής τάξης του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αποσίωση και ανιδιοτέλεια, αναλαμβάνοντας πολλές και υπεύθυνε κομματικέ δουλειέ στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και την ευρύτερη περιοχή μέσα από τις ακτίδες τη Δυτική και του Κέντρου. Υπήρξε γραμματέας της Βόρειο-Δυτικής Ακτίδας και της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας. Δούλεψε κομματικά στον κλάδο της τα τρόφιμα ποτά ως γραμματέας στην και πρόεδρος του κλαδικού σωματείου ζήθου ποτών και τυποποιημένων προϊόντων ανέπτυξε ακόμα πλούσια συνδικαλιστική δράση με την ΕΣΑΚ, της οποίας υπήρξε μέλος του κλαδικού της γραφείου, αλλά και στην ΕΠΙΕΑ το Σωματείο του Διοικητικού Προσωπικού των Εφημερίδων. Διετέλεσε μέλος του Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής για την Ισοτιμία των Γυναικών της Διεύθυνσης του Ρίζος Πάστη και υπεύθυνη της σύγχρονης εποχής με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξή της. Με την αδιάκοπη κομματική της ζωή και δράση εκλέχτηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στο 19ο και το 20ο συνεδριό του. Για πολλά χρόνια το τελευταίο διάστημα η συντρόφη Σακέτη ως υπεύθυνη της σύγχρονης εποχής την εκδοτική δραστηριότητα του ΚΚΕ με την ακούραστη κομμουνιστική εργατικότητά της συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εκδόσεών μας του βιβλίου το ανέβασμα της κυκλοφορίας του ριζοσπάστη της κομμουνιστικής επιθεώρησης. Έγινε έτσι παράδειγμα για όλους τους συντρόφους που είναι χρεωμένοι σε αυτό το καθήκον. Ήξερε να συνδέει την αποφασιστικότητα με την πίστη στη δυνατότητα του κόμματος και του αγώνα. Ναι, θα τα βγάλουμε πέρα έλεγε. Ναι, το πιστεύουμε, το παλεύουμε, είναι δύσκολο. Όμως κοίτα, κάνουμε βήματα. Έλεγε αυτά μέχρι τις τελευταίες δύσκολες μέρες της. Η συντρόφισσα με τη στάση, τη δράση και την προσφορά της τελικά έκανε πράξη τα λόγια του Βάρναλη. Την ευτυχιά την έζησα στο δόσιμο χωρίς μισθό, τη λευτεριά στο σκλάβωμα σε κάποιο ιδανικό σωστό. Σύντροφη Κέτη, στάθηκε σε όλη σου τη ζωή περήφανη κομμουνίστρια, με στέρεη πεποίθηση ότι ο κόσμος θα αλλάξει, ο σοσιαλισμός κομμουνισμός θα νικήσει, ότι το ΚΚΕ με το πρόγραμμά του και τις αρχές του θα επικρατήσει θυμόμαστε στις δύσκολες στιγμές για το επαναστατικό κίνημα 89-91 όταν φυσούσε ο άγριος άνεμος της αντεπανάστασης και το κόμμα έδινε τον αγώνα να μην διαλυθεί από τη θύελα των ανατροπών και τον οπορτουνισμό στάθηκες βράχος κόντρα στις επιθέσεις των αστών και των οπορτουνιστών και τι ριζώσαμε μαζί το κόμμα στις φτώχο στη γειτονιά σου. Φεύγει η συντρόφισσα και μας αφήνεις μια πλούσια κληρονομιά. Η αγωνιστική σου αξιοπρέπεια και προσφορά. Το παράδειγμα σου ας είναι μικρή παρηγόρια για τον αγαπημένο σου σύντροφο Αποστόλη. Τα αγαπημένα σας παιδιά για όλους τους συγγενείς σας. Σύντροφισσα Κέντη, εκπλήρωσες το ακέραιο το σου σε αποχαιρετάμε με μια υπόσχεση. Αυτό το μεγάλο κατόρθωμα που συντέλεσες και εσύ το εκδοτικό του κόμματος θα μείνει όρθιο. Καλό ταξίδι συντρόφη Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε χαιρετά.